Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβεύηκεν εις τον ουρανόν, ημί εουκ του ουρανού καταβάς ο Υιός του ανθρώπου ον εν το ουρανό. Και καθώς Μωσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ουγάρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αγαπητή μου Κυριακή, πρώτη υψώσεως η σημερινή και η μητέρα μας η Εκκλησία που τα φροντίζει όλα έχει δημιουργήσει έναν λειτουργικό κύκλο που έχει ως κέντρο την μεγάλη εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού που περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να εορτάσουμε και έχει ονοματίσει την Κυριακή, τη σημερινή Κυριακή πρώτης υψώσεως και την επομένη Κυριακή, Κυριακή μετά από την ύψωση. Και σήμερα, σε αυτό το σύντομο ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε, κυριαρχεί μία φράση του Θεού μας. «Ούτως γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, τόσο αγάπησε ο Πατέρας μου ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μοναγενή του Υιό, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον». Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε μας παρέδωσε τον Υιό Του. Και όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν χάνεται, αλλά έχει ζωή αιώνια. Αγαπητοί μου, είναι πολύ γνωστή αυτή η φράση που λέμε ότι υπάρχει μια μαγνητική βελόνα που δείχνει πάντα τον βορρά. Αυτή η φράση πρέπει να είναι σαν την βελόνα αυτή. Ό,τι και να σκεπτόμαστε, ό,τι και να μας ταλαιπωρεί, ό,τι και να μας στεναχωρεί, να σκεφτόμαστε ότι έχουμε έναν Θεό που μας έδωσε τον Υιό Του. Πώς μας τον έδωσε? Τον κοινωνούμε. Τι λέγει ο ιερέας όταν πλησιάζουμε κοντά στο Άγιο Ποτήριο? Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού σώμα και αίμα Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αυτό είναι το δώρο του Θεού μας. Μας έδωσε το σώμα και το αίμα του Υιού Του και μέσα από αυτό εμείς μπορούμε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Πόσες ανακαλύψεις μπορεί να κάνει το ανθρώπινο μυαλό? Πόσες εφευρέσεις, πόσες σκέψεις μπορεί να πραγματοποιήσει η διάνοια του ανθρώπου? Όλα αυτά είναι μικρά και τυποτένια αν το μυαλό του ανθρώπου, το μυαλό του νέου, το μυαλό του ιερέως, το μυαλό του ιεροκήρυκος, το μυαλό της μητέρας, το μυαλό του εκπαιδευτικού δεν σκέφτεται αυτήν την αγάπη του Θεού. Είμαστε τρεις ευτυχισμένοι και μακάριοι όσοι είμαστε εντός Εκκλησίας και πιστεύουμε ότι όντως ο Πατέρας, ο Θεός, μας έδωσε τον Υιό Του και αυτός ο Υιός του Θεού είναι η αιτία της σωτηρίας μας. Αμήν.